Οι επιλογές του κύριου Σαμαρά στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι τεράστιες περιφέρειες, και στο Δήμο Αθηναίων και Θεσσαλονίκης καταψηφίστηκαν. Επομένως, απέτυχε η πολιτική με εντολή Σαμαρά, όπως λένε, στα θέματα τα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Και αυτό θα πρέπει να καταδειχθεί. Στην Αττική υπάρχει πλέον το 1/3 του ελληνικού πληθυσμού και είναι σημαντικότατο ότι οι εκλεκτοί και οι επιλεγέντες από τον κύριο Σαμαρά δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει να καταγράψουν και μια αδυναμία αυτοδιοικητική του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μάλλον είδε με πολιτικά στοιχεία τις αυτοδιοικητικές εκλογές και δεν έβαλε αυτοδιοικητικά στελέχη, επέλεξε βουλευτές, και παρότι οι βουλευτές είναι γνωστοί και ικανοί, τελικά δεν έφεραν ένα σοβαρό αποτέλεσμα και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στις περιφέρειες εκτός του δεύτερου γύρου. Μάλιστα. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες, εμείς είχαμε κάνει την επιλογή του Παύλου του Χαϊκάλη στην Αττική. Mm. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, πήραμε 7,1%, δηλαδή σχεδόν το ποσοστό του Ιουνίου του 2012. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό, διότι καταγράφεται πλέον ότι είμαστε σταθεροί στις δυνάμεις μας, δεν ισχύουν αυτά που υπόθηκαν περί δίθεν μείωσης της δύναμης των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο Τέρενς, που είχε ακόμη καλύτερη επίδοση, πήγε 8,5% σε μια περιοχή μεγάλη, για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι 5 νόμοι. Ναι. Ήμουν μέχρι πριν λίγες ώρες στην περιοχή επάνω, mm-hmm. γιατί έκανα περιοδία Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη, και μαζί με τον Τέρενς που είχε επιστρέψαμε στην Αθήνα. Εγώ είμαι και καθοδόν τώρα προς τον πύργο, mm-hmm. για να κάνω μια επίσκεψη εκεί, όπως και στην Τρίπολη, και να επιστρέψω στην κεντρική εκδήλωση που έχουμε στο Περιστέρι. Νομίζω ότι εμείς είμαστε σε ένα καλό δρόμο, mm-hmm. πατούμε σταθερά και είμαστε αισιόδοξοι ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για το ψηφοδελτιό μας και για τη δική μου υποψηφιότητα. Εθνικές εκλογές περιμένετε μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Κοιτάξτε, επειδή έχω πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, η αίσθησή μου είναι ότι ο κόσμος θα καταψηφίσει μαζικά το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Θα εκφράσει έτσι την αποδοκιμασία στην μνημονιακή συγκυβέρνηση. Οπότε νομίζω ότι μετά την δυσαρμονία του εκλογικού σώματος που θα υπάρχει σε σχέση με την αριθμητική στη Βουλή, δεν θα υπάρχει απαιτούμενη πολιτική, αλλά αν θέλετε και ηθική νομοποίηση της κυβέρνησης Σαμαρά να προχωρήσει, και θα οδηγηθούμε σε εθνικές εκλογές για να υπάρχουν σοβαρές αποφάσεις για την πατρίδα μας. Mm-hmm. Κύριε Μαριά, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι προφανώς αυτό του χρέους. Έχει αρχίσει να συζητείται ότι από το φθινόπωρο θα υπάρξει μια διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν εκλεγείτε, θα κληθείτε και εσείς να συμμετέχετε σε αυτή τη διαβούλευση. Θέλω να μου πείτε πώς θα το χειριστείτε το θέμα. Κοιτάξτε, η επικρατούσα άποψη της συγκυβέρνησης είναι να κάνει μια διαπραγμάτευση για επιμήκυνση, mm-hmm. Του δανείου και ενδεχόμενα μείωση ενός μέρους του επιτοκίου. Mm-hmm. Η δικιά μας άποψη είναι τελείως διαφορετική. Έχουμε δύο επίπεδα. Το πρώτο κομμάτι του χρέους είναι τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία αγόρασε με έκπτωση 40%. Δήθεν για να βοηθήσει την Ελλάδα, και τα οποία τα πληρώνεται στο 100%. Είναι αυτά που δεν κουρεύτηκαν τα ομόλογα, ενώ κουρεύτηκαν τα ομόλογα των μικροομολογιούχων, οι οποίοι μάλιστα συνελήφθησαν, εδάρισαν και αντιμετώπιστηκαν με σκληρότητα χθες από τις δυνάμεις καταστολής και στη συγκέντρωση εκεί που είχε ο κύριος Βενιζέλος, αλλά και παλαιότερα. Εκεί λοιπόν εμείς λέμε ότι 22 δισεκατομμύρια κερδοσκοπική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να κουρευτεί. Η δεύτερη παρέμβασή μας αφορά το υπόλοιπο κομμάτι του χρέους, που για μας είναι πολύ δύστο. Έχουμε την ομολογία του κ. Γιουνκέρ, ο οποίος είχε πει το 2010 ότι γνώριζε και αυτός και οι τοπικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το χρέος, ότι υπερχρεώνεται η Ελλάδα. Δεν έκαναν τίποτα στις τοπικές αρχές, γιατί με την υπερχρέωση της χώρας κέρδιζαν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι με τις εξαγωγές. Ναι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που λέγεται πονίδι στο χρέος θα πρέπει να το αναδείξουμε και να ζητήσουμε τη διαγραφή του. Μάλιστα. Το τρίτο στοιχείο που συνάδει με όλα αυτά
είναι να δημιουργήσουμε ένα φάκελο με βάση τη ζημία που έχει υποστεί η χώρα μας από τη λειτουργία της Τρόικας. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η Τρόικα, δηλαδή κατά τα 2/3 Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέστρεψε οικονομικά τη χώρα μας. Τη ζημία λοιπόν αυτή πρέπει να αποτιμηθεί. Και εφόσον αποτιμηθεί, θα πάμε πλέον στην διεκδίκησή της. Άρα λοιπόν, κούρεμα των ομολόγων της ΕΚ, διαγραφή επωνύρης του χρέους και ό,τι απομείνει, το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε ποιο είναι, θα ζητήσουμε συμψηφισμό για τη ζημιά που έχει υποστεί η χώρα μας λόγω μνημονίου. Κύριε Μαριά, ένα μεγάλο θέμα ακόμα είναι αυτό της ανεργίας. Εκεί υπάρχει κάποια στόχευση, υπάρχει κάποιο πλάνο δικό σας από την πλευρά των ανεξάρτητων Ελλήνων? Υπάρχει πλάνο σε δύο πεδία. Πρώτον, στο κεντρικό πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε μια συμμαχία των χωρών του Νότου για να ζητήσουμε να σταματήσει η λιτότητα, η σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία, να καταργηθεί το σύμφωνο σταθερότητας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παίξει ένα άλλο ρόλο, ένα ρόλο αναπτυξιακό, ούτως ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η στρατηγική. Στο πρακτικό μέρος αυτό μπορεί να γίνει με άσκηση συγκεκριμένης πολιτικής παρέμβασης και πίεσης στο Ευρωκοινοβούλιο και κυρίως στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Και στο πεδίο της χώρας μας που έχει σχέση όμως με την Ευρωβουλή είναι να επιδιώξουμε τη δημιουργία μιας τράπεζας ειδικού σκοπού, η οποία με ποσά από την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών που περίσσεψαν να μπορεί να λειτουργήσει όπως η γερμανική τράπεζα, η επενδυτική KfW, να δανείζεται με 0,25% επιτόκιο σημερινό και να δίνει χρηματοδοτήσεις για τον πρωτογενή τομέα, για τους εμπόρους μας, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, τις νέες τεχνολογίες με περίπου 3-3,5%. Μάλιστα. Αυτό είναι εφικτό, μπορεί να γίνει. Θα χρειαστεί στήριξη πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι μια πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε για τα θέματα της μείωσης της ανεργίας, πέραν βεβαίως των κλασικών προγραμμάτων που ήδη υπάρχουν, απλά δεν έχουν εκτελεστεί και δρομολογηθεί σε διάφορες περιφέρειες της χώρας μας. Πριν στείλετε το δικό σας μήνυμα στους Λάκωνες ψηφοφόρους και μας πείτε για ποιο λόγο να σας επιλέξουν, θέλω να μου πείτε αν τίθεται τελικά ζήτημα ηγεσίας στους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Mm-hmm. Νομίζω έδωσε τις διευκρινήσεις ο κύριος Χαϊκάλης, τοποθετήθηκε πάνω στο καμένο στο θέμα αυτό. Εμείς πάμε ομόθυμα στηρίζοντας την ηγεσία των ανεξάρτητων Ελλήνων και δίνουμε τη μάχη, είναι αποφασιστική μάχη και για μας και για την πατρίδα μας στις ευρωεκλογές λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ενωτικό, εγώ το έχω διαπιστώσει σε όλη την Ελλάδα. Τώρα σε σχέση με το τι λέμε και τι θέλουμε στην Ευρωβουλή, να πω ότι δεσμεύομαι απέναντι στους φίλους που μας ακούν στην Λακωνία ότι στο βαθμό βέβαια που εκλεγώ ως ευρωβουλευτής, το πρώτο βασικό θέμα το οποίο θα θέσω είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις. Μάλιστα. Γιατί είναι ένα θέμα πολιτικό, ηθικό, σημαντικό. Mm-hmm. Πρέπει να τεθεί στην καρδιά της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι κάτι για το οποίο θα παλέψουμε πάρα πολύ και με συνέπεια. Και από εκεί και πέρα θα στηρίξουμε την προσπάθεια της πατρίδας μας να μπορέσει να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην επιτρέψουμε σε θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Κομισιόν, που εκλέγεται από το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό και ελέγχεται πολιτικά, να μην τις επιτρέψουμε να είναι, αν θέλετε, το όργανο που λειτουργεί υπέρ των δανειστών και εις βάρος της πατρίδας μας και εις βάρος του λαού μας. Άλλωστε αυτό αποδείχθηκε με τις παρεμβάσεις Μπαρόζο, ο οποίος δεν ήθελε να γίνει υποψήφιος στην Ελλάδα, δεν του άρεσε η αλφα κυβέρνηση, ήθελε να μην γίνουν αλλαγές κτλ. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Ο Μπαρόζο, όλοι οι Ρέντ και οι υπόλοιποι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η Επιτροπή υπηρετεί το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κοινό συμφέρον των λαών και όχι τους δανειστές και τις τράπεζες.